Φίλες και φίλοι, γεια σας. Φίλια πολλά σε όλη την Ελλάδα, την Κύπρο αλλά και το εξωτερικό. Για άλλη μια φορά, εδώ ακριβώς, στο καθιερωμένο μας ραντεβού, είμαστε όλοι έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Φρε Γιάννη, να σου πω κάτι, έχω μια απορία και θέλω να μου τη λύσεις και τώρα να τη μοιραστώ με τους τηλεθεατές μου. Άσχετα του αποτελέσματος, το ότι βλέπουν μια απαστράπτουσα εικόνα, αυτό βέβαια είναι κληρονομικό το χάρισμα. Μπορείς να μου πεις γιατί εγώ αυτό το βλέπω όταν με βγάζεις φωτογραφία. Το ξέρεις ότι δεν έχω απέναντί μου κανένα φως. Το έχεις καταλάβει ότι δεν έχω φως απέναντί μου. Όχι, τώρα μιλάω πολύ σοβαρά. Γιάννη, κοίτα, δεν έχω φως να με χτυπάει. Όχι, αυτό εδώ δεν χτυπάει. Χτυπάει πιο πολύ εκεί άμα το δεις. Γιάννη, νομίζω ότι πρέπει να γυρίσει πάνω μου γιατί είμαι ο μόνος παρουσιαστής στην ελληνική τηλεόραση που πραγματικά ξέρεις, το καταλαβαίνω. Στη φωτογραφία, όχι στην κάμερα. Στην κάμερα, τώρα, δεν το λέω τώρα, τώρα μιλάμε κανονικά, απλά δεν μας πειράζει. Να μπει στην κουβέντα μας παρακαλώ και η απαστράπτουσα Γιούλη Κόκοτα. Γιούλη μου, γεια σου. Δηλαδή πραγματικά έχω φώτα από παντού, αλλά τον κεντρικό φωτισμό που ένας παρουσιαστής πρέπει να έχει, πολλοί το έχουν πάνω από την κάμερα, στο πρόσωπο, εγώ λάμπω έτσι και δεν έχω. Κοίτα Γιούλη, εσύ έχεις απέναντί σου, δεν έχεις. Τι εννοείς, ότι εμένα με φωτίζουν τα φώτα, ενώ εσένα όχι. Ναι, σε φωτίζουν πιο πολύ. Εγώ δεν έχω φως. Αυτό το φως... Είναι επειδή είσαι αυτόφωτος. Αυτό το φως, ναι ρε παιδί μου, αλλά και αυτό το αυτόφωτο, κατά κάποια στιγμή θα αρχίσει να χάνει. Όχι, δεν χάνει. Είναι σαν τον ήλιο. Δεν λοιπόν, θα αυτό πρέπει να γυρίσει λίγο έτσι. Πολλές φορές φεύγοντας, όλο θέλω να σου το πω, Γιάννη, ότι πώς γίνεται να μην έχω πάνω μου φως και να βγαίνει αυτή η εικόνα. Άγνωστε, βουλέ του Κυρίου. Είναι βουλή του Κυρίου αυτή. Δεν είναι του Κυρίου, είναι του Κυρίου απέναντι. Αλλά με λίγα λόγια, Γιάννη, πρέπει Γιάννη τα φώτα. Ή αυτό να μου το γυρίσετε ή εκεί από πάνω ένα φως. Πρέπει να έχω ένα φως απέναντί μου. Καλέ είμαι ο μόνος παρουσιαστής που... Δηλαδή αντί ο κεντρικός του κεντρικού, ο κεντρικό να έχω εγώ φώτα πάνω μου, έχω στους συνεργάτες μου ένα, δύο, τρία, κοίτα πόσο σε χτυπάνε. Αλήθεια. Και εμένα δεν με χτυπάει κανένα, ούτε καν το φως της σκάλας δεν πιάνει. Να ανοίξω μου, τη σκάλα. Σ' αφήνω, να έρθεις δίπλα. Όχι, δεν μπορώ να μου πεις ότι ήρθα για να σου κλέψω την παράσταση. Ήρθες να μου κλέψεις. Τι queen που είσαι σήμερα. Και είσαι τυχερός γιατί είμαι εδώ και δεν είμαι στο TV queen. Καλέ, μη σε παρακαλώ πολύ. Επειδή εγώ για πρώτη φορά στα ελληνικά δρόμενα, παιδιά σας κάνω το σταυρό μου και στην κάμερα, για πρώτη φορά δεν το έχω κάνει με κανένα παιχνίδι και τηλεπαιχνίδι. Καταρχήν, δεν έχω δει πάρα πολλά παιχνίδια. Δεν έχω δει ποτέ Fame Story. Δεν έχω δει ποτέ Survivor παρά μόνο από κάποια στιγμιότυπα. Δεν έχω δει Voice. Δεν έχω δει τίποτα, δεν βλέπω. Όμως, για πρώτη φορά, επειδή είναι στα δεδομένα μου, δηλαδή σαν από τους παλαιότερους και τους πιο έτσι, αυτούς που έχουν που λέμε ρίξει άγκυρα στα τηλεοπτικά, είμαι και εγώ μέσα σε αυτούς τους 5-6 τόσων χρόνων, έπρεπε να το δω για να το δω. Τι να δω. Να σας πω ότι όταν εγώ ξεκίνησα 17,5 προς 18 χρονών, έτσι δεν ήμασταν. Που δεν είχαμε ούτε την κυρία Γκαγκάκη, ούτε την κυρία Χριστοπούλου, ούτε τους άλλους κυρίους, τον Τάσο Τρίφωνος. Τον κύριο Μικρούτσικο με τόση εμπειρία, λοιπόν, τόσα χρόνια στην τηλεόραση. Θεωρώ ότι εκεί πέρα χρειάζεται αναβάθμιση το πράγμα. Εγώ απλά το βλέπω πιο πολύ, γιατί είδα και Κυριακή την πρώτη, είδα και τη Δευτέρα, είδα και την Τρίτη. Επίτηδες τώρα τρεις μέρες συνεχόμενες. Το άντεξες. Το άντεξα. Για να δω, καταρχήν, λάθη. Πολλά λάθη τεχνικά. Μήπως να τους δώσεις λίγο χρόνο, μήπως θα διορθώσουν. Βέβαια, θα τα διορθώσει ο Νικόλας, ο Κοκλώνης εννοώ. Αλλά δεν καταλαβαίνω πολλά πράγματα πλέον στην ελληνική τηλεόραση. Δεν τα καταλαβαίνω, Γιούλη μου. Δηλαδή, ο Ανδρέας δεν το κάνει αυτό για καριέρα, γιατί την καριέρα του την έχει κάνει. Έτσι, το κάνει βιοποριστικά, γιατί τώρα, είχε και κατά καιρούς τεράστια οικονομικά προβλήματα, έχασε σπίτια, έχασε και εδώ έρχεται πλέον να το επιβεβαιώσει αυτό που λέμε τον κανόνα,
ότι ο κόσμος που πιστεύει ότι όλοι οι άνθρωποι της τηλεόρασης έχουν πάρα πολλά λεφτά, κάνουν τέλεια ζωή κτλ. Δείτε ένας μικρούτσικος, να μην σου πω για πόσους άλλους, πόσους ακούς καθημερινά που χάνουν τα σπίτια και τους τα παίρνουν τα σπίτια και τις βίλες μπιτ μπαρά ή κοψοχρονιά ή τα παίρνει με πληστηριασμό η τράπεζα γιατί δεν ξεχρέωσαν. Και να πεις δεν πέρασαν από τα χέρια τους πάρα πολλά λεφτά, δεν πέρασαν τεράστιες δόξες και τεράστια μπάτζετ με κάτι εκατομμύρια. Πέρασαν, Γιούλη μου. Εντάξει, το πώς θα διαχειρίστηκε κάποιες... ο καθένας είναι άλλο θέμα. Εντάξει, έπεσε και η κρίση, μην ξεχνάς. Σαφώς. Και πάρα πολλοί άνθρωποι. Αλλά λέω ότι ο Ανδρέας να κάνει αυτό το κόνσεπτ έχει μία οικονομική ανάγκη. Που δεν το έχει και ο άνθρωπος καλά κάνει. Δεν και το λέει και μπράβο του και καλά κάνει. Υπάρχουν όμως άνθρωποι που θεωρώ ότι δεν θα έπρεπε να επιλεγούν, αλλά και να επιλέξουν το συγκεκριμένο για 5 και 20 και 10 φράγκα παραπάνω. Γιατί θα τους κάνει κακό. Όταν μια παραγωγή φέρνει 2,5% με μια παραγωγή με την υπογραφή του Νίκου Κοκλώνη και στο Open, ένα έτσι κανάλι που πανελλαδικό, αλλά που είναι πολλά υποσχόμενο, γιατί έχει πάρει πολλά ονόματα. Ξεκίνησε εκεί πέρα, και δεν έχω δει και τις λεφτές, ξεκίνησε και η Άννα Ιδρούζα, μέσα μεσημέρι, να ξεκίνησε. Λοιπόν, δεν γίνεται να βλέπω τηλεθέαση 2,8, γιατί αυτό δυστυχώς ή ευτυχώς το καρπώνεται, παιδιά, κατά πολύ ο παρουσιαστής. Να πω κάτι και καίγεται. Λίγο. Ήρθε, έκανε μία παραγωγή, κάηκε, μεγάλη, ναι. Αποσύρθηκε, βγήκαμε, πήρε κάνει χρόνο, μία ναι, και ακόμα πιο καμένη. Δηλαδή, καταλαβαίνεις. Όμως έχω την αίσθηση, όταν ξεκινάει ένα καινούριο project, ξεκινάει με κάποιες προδιαγραφές. Γιατί εμείς τώρα το κρίνουμε από το αποτέλεσμα. Δηλαδή, όταν αποφάσισαν να φέρουν αυτό το concept, είπανε τι, δεν υπάρχει, ας πούμε, στην ελληνική τηλεόραση ένα show που να προετοιμάζει παρουσιάστριες. Να σου δήλωσαν πω, κάποιοι δηλαδή συμμετοχή. Να σε προετοιμάσω. Εσύ βλέπεις ότι τα κορίτσια αυτά που μπήκανε μέσα, μπήκαν να προετοιμαστούν για παρουσιάστριες. Θα το φτάσω και εκεί. Δηλαδή, καθίστε ρε παιδιά. Θα το φτάσω και εκεί. Δηλαδή, εγώ θέλω να πω ότι δεν ξεκινάει κανείς με πρόθεση να κάνει μια αποτυχία. Όλοι ξεκινούν με μια καλή διάθεση ότι θα φέρουν κάτι πρωτοποριακό, κάτι που θα έχει τηλεθέαση, κάτι που θα ευχαριστεί το κοινό και, και που το κοινό θα το αγκαλιάσει. Και τι κάνουν, λοιπόν, ξεκινάνε. Ποιον θα έχουμε παρουσιαστεί, έναν άνθρωπο που έχει καιρό να βγει, να δώσουμε και μια δεύτερη ευκαιρία, παίρνουν την κυρία Μαλέσκου. Έχουν, λοιπόν, φέρει τον κύριο Μικρούτσικο, ο οποίος είναι ένα όνομα ηχηρό. Βάζουν λοιπόν και τον κύριο Μικρούτσικο κοντά. Όλοι αυτοί δέχονται γιατί τους δείχνουν ένα project το οποίο υποθέτουν ότι θα πάει καλά. Φέρνουν και 4 κριτές που είναι ονόματα όλοι. Είναι. Έτσι, εδώ δηλαδή... τώρα άμα μπούμε στο να σου πω τη γνώμη μου για τους κριτές, θα σου πω ότι κάνουν μια δουλειά και παίζουν ένα ρόλο κάποιοι. Φυσικά. Εντάξει, κακά τα ψέματα. Αλλά... Και όταν έρχεσαι τώρα στην επιλογή, κάποιοι ποιοι θα μπουν μέσα, όσο είδα τουλάχιστον. Ναι. Εκεί ίσως το κάνουν και για διαφόρους άλλους λόγους. Ίσως δηλαδή για θέλεις να σου πω κάτι. Να σου πω κάτι. Να μου το επιτρέψετε. Το αποτέλεσμα δεν τους δικαίωσε. Εκεί θέλω να καταλήξω. Ναι. Να μου επιτραπεί αυτό που θα πω και ζητάω συγγνώμη. Στην τηλεόραση δεν είναι όλες όμορφες. Όχι. Και δεν είναι όλες κορμάρες. Και δεν είναι όλες κουκλάρες. Υπάρχουν και φυσικ παρουσιαστριών που κάνουν επιτυχία ή τουλάχιστον και αν δεν κάνουν επιτυχία σε νούμερα μπαινοβγαίνουν στην τηλεόραση που δεν είναι όμορφες. Δεν είναι δηλαδή, το λέω... πρότυπο της ομορφιάς εννοείς αυτό. Μπράβο, δεν είναι Ελένη. Δεν είναι ψηλή, είναι, μπράβο, γαλαμάτα, όχι, και γενικότερα. Και αυτά, ναι. Είδα όμως και κορίτσια μέσα εκεί που λες ότι τις βάζουμε για παρουσιάστες αλλά ρε παιδί μου δεν βλέπονται. Συγγνώμη που το λέω. Δεν βλέπονται! Πολύ βαρύ τώρα αυτό που είπες, δεν βλέπονται. Κατάλαβες πως το λέω. Ναι, όταν λέω δεν βλέπονται, δεν εννοώ να πας μια βόλτα, ότι ναι. Δεν μπορεί να μου λες ότι είναι wannabe TV κουινάρα. Πρόσεξε, η Γιούλη Κόκοτα,
Όχι, κατάλαβε το λέω. Η Γιούλη γνωρίζει ότι είναι πολύ καλή στη στήλη της, έχει γνώσεις, ασχολείται με το θέατρο, αλλά δεν μπορεί αύριο, αν θέλουμε να βγάλουμε τη νέα Μενεγάκη, να πάει και να πει «εγώ μπορώ να είμαι», γνωρίζει ποια είναι. Ενώ αν θέλουμε να βγάλουμε τη νέα, ας πούμε, μαγείρισα, τη νέα τηλεκριτικό, τη νέα κριτικό κινηματογράφου, μπορεί να είναι η πρώτη. Αλλά δεν μπορεί να πάει και να πει «η μηνέα Ελένη» ή «μηνέα Σκορδά». Δεν ξέρω, καταλαβαίνεις πώς θέλω να το πω. Καταλαβαίνω. Με αυτή την έννοια είπα, δεν βλέπονται ότι εκεί πάμε να βγάλουμε την TV Queen. Άκου, είναι ο τίτλος. Είναι, ναι, TV Queen. Κάποτε νομίζω ότι από αυτή την εκπομπή είχε βγει η Έλενα η Παπαβασιλείου, που είχε μετά παίξει στον Α. Μια ψηλή ξανθιά, τη θυμάστε, μια πολύ ωραία γυναίκα. Την Έλενα Παπαβασιλείου. Πολύ όμορφη. Θυμάμαι. Δεν θυμάμαι ότι υπήρχε τέτοιο project πάλι. Υπήρχε, έχει ξαναβγεί από εκεί παρουσιάστρια. Η Παπαβασιλείου ήταν. Ή άλλη μία που μπήκανε μετά, ή η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου. Όχι, όχι Σπυροπούλου. Θέλω δηλαδή να σου πω, όταν λέω δεν βλέπονται, για να μην παρεξηγηθώ, δεν είπα θέμα ομορφιάς, ότι είναι κακάσχημες. Είπα ότι το TV Queen, θέλει για μένα, είναι κάτι άλλο. Θέλει κάτι λαμπερό, μπράβο, πρωτό, τύπο, κάτι είναι σαν να μου λες, ας πούμε, ότι αύριο κάνω καλυστία τιμής Ευρώπη, και παίρνει μέρος η Γιούλη ή κάνω αύριο τα καλυστία για τον ψηλότερο άντρα και πάω εγώ. Και το λέω και δεν γίνεται, κατάλαβες. Ενώ αν μου κάνανε, πώς θα σου το πω, απλά τα νέα πρόσωπα της τηλεόρασης που μπορεί κάποια να γίνει μαγείρισα, μπορεί κάποια να γίνει παρουσιάστρια μόδας, μπορεί κάποια να γίνει μουσικής εκπομπής, ναι. Αλλά μπαίνει ο Μικρούτσικος, TV κουινάρες μου, και από τις κουινάρες, γελάς, είδες, δεν τέλειωσε την πρόταση. Δηλαδή. Εντάξει τώρα. Κάπως έπρεπε να τις προσφωνήσει. Δεν μπορείς τώρα, εφόσον τις έφερες και εκεί, δεν μπορείς να τους ρίξεις την ψυχολογία από την πρώτη επίσης, μέρα. Τι να τους πει. Επίσης, συγγνώμη, αλλά δεν μπορεί να είναι TV Queen μία 45άρα και μία 40άρα και μία 50άρα. Να κάνει ένα intro στην τηλεόραση και στα 100 χρόνια. Μήπως εγώ είμαι υπέρ. Αυτό που κάνεις. Όχι, θα σου πω. Ακούω τι θέλω, παιδιά, να σας τα πω από τότε. Γιατί 17,5 χρόνια μπήκα στην τηλεόραση και μέχρι σήμερα. Όσο είναι. παραμένω. Λοιπόν, θέλω να πω το εξής. Το TV Queen είναι φρεσκάδα Queen. Κατάλαβες. Φρεσκάδα, Γιάννη, δεν ξέρω να συμφωνήσεις που είσαι και εσύ 30 χρόνια μέσα στα στούντιο. Ομορφιά, εφράδια, φρεσκάδα, κορμί κτλ. Λέω ότι όλοι οι άνθρωποι, εγώ, και θα το δείτε από μένα, είμαι ο πρώτος που το λέω αυτό. Πες μου, Γιούλη, και εσύ πριν έχεις την εκπομπή. Εγώ κοιτάω την ηλικία στην εκπομπή μου. Όχι, όχι, όχι. Εγώ από τα 10 άτομα που έχω, σας πληροφορώ ότι τα 8 δεν είναι νέες. Που θα μπορούσα να το ξέρεις εσύ, απ' έξω περιμένω κάθε μέρα, 100 κοριτσόπουλα, παρακαλάνε. Και όμως εγώ θέλω να έχουν κάτι να μπουν. Δεν κοιτάω ούτε αν είναι καλή γραμμή, κοιτάω να έχει μυαλό, να έχει λόγο, να έχει αξιοπρέπεια. Και η Γιούλη, και η Πέγκη Δαμουράκη, και η Άντα Ηλεούση, και πόσους να σου πω που είχα, όχι κοριτσόπουλα. Θέλω να πω όμως ότι δεν ξεκίνησαν τώρα για να γίνουν TV Queen, με κατάλαβες. Το TV Queen δεν μπορεί να δώσει το σκύπτρο σε TV Queenάρα όταν είναι 45-50 και γιατί. Δεν είναι πια Queen. Εντάξει, δεν έχει αυτή τη φρεσκάδα, δεν έχουν. Και γενικά τα κορίτσια που είδα δεν έχει καμία το εκτόπισμα. Και δεν είναι θέατρο, γιατί στο θέατρο και η Βασιλιάδου. Α, βέβαια, είχε το εθέσεις. Και έκανε μεγάλη καριέρα. Φυσικά. Και η Βλαχοπούλου δεν μπήκε σαν την Αλίκη Πεδούλα, μπήκε μεγάλη. Και πόσα άλλα παραδείγματα. Άρα, θέλω να σου πω. Εδώ έκανε καριέρα η Ταϊγέτη. Λοιπόν. Η Ταϊγέτη που ήταν τόσο άσχημη, τόσο ιδιαίτερη. Ναι, ναι, ναι. ναι λοιπόν, ναι, εδώ έκανε όμως καριέρα, πώς ήταν η άλλη που έλεγε, αλλά ήταν ο ρόλος της. Εγώ δεν ήμουν θεμελή, γνωριμένη. Αχ, λοιπόν, ναι, η Ρένα Ντόρ ήταν αυτή. Ναι, λοιπόν, καριέρα. Θέλω να πω ότι όλα αυτά τα κορίτσια, και εγώ το λέω, το στούντιό μου και η αγκαλιά, για το στούντιό μου είναι ανοιχτή σε όλες. Να έρθετε, να κάνετε την πρακτική σας, να κάτσετε εδώ δίπλα μου, να μάθετε ό,τι θέλετε. Όλες σας θέλω. Οποιασδήποτε ηλικίας, όλες είστε καταπληκτικές και μπράβο σας που τολμάτε να μπαίνετε σε μια τέτοια διαδικασία. Γιατί θέλει τόλμη να έχεις τον καθένα και να σου πει πώς είναι έτσι τα μαλλιά σου, τι είναι αυτά τα ρούχα που φοράς και πώς είσαι έτσι. Αλλά όχι Queen. Αυτή μόνο είναι η μικρή παρατήρηση που κάνω εγώ. Ναι. Βλέπετε κάτι λάθος.
Όχι, δεν θα διαφωνήσω, γιατί το εξήγησες πολύ ωραία μετά και το έχεις εξηγήσει, το έχεις αποδείξει και εμπράκτος. Εσύ δεν στέκεσαι σε μια στεγνή ομορφιά. Όχι. Σε ένα παρουσιαστικό μόνο. Και 80 αλλά χρονών ψάχνεις... αύριο να μου έρθει η κυρία η οποία έχει να παρουσιάσει κάτι, ας βγαίνω με τη γιαγιά μου, καλύτερα να μου έχει κάτι και να είναι η γιαγιά μου. Δηλαδή δεν με ενδιαφέρει αυτό. Ακριβώς, εδώ δεν προμοτάρω κορίτσια για φίλημα, ούτε κορίτσια για το σπίτι. Κατάλαβες πως το εννοώ. Εδώ προμοτάρω θέματα, να έχει ο τηλεθεατής να ακούσει κάτι. Έτσι ακριβώς. Άσχετα τώρα που η Γιούλη σε λίγο θα μεταμφιεστεί στην TV Persona αυτή που θα παρουσιάζει και μόδα, πλέον μου έρχεται εδώ με κάτι σύνολα που οι νέες δεν κάνουν τέτοια σύνολα. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Έτσι, εξελισσόμαστε. Ναι. Δίπλα σου. Δεν ξέρω και εσένα τώρα πώς θα σε... Μετά από 4 χρόνια, Γιάννη, πώς θα μου είναι. Κοίτα, σε 2 χρόνια ούτε και πώς έχει αλλάξει, δεν τη γνωρίζουνε. Τέλος πάντων. Σιγά σιγά μαθαίνω τι να κάνω. Λοιπόν, άντε να μάθω κι εγώ κάτι από σένα. Λοιπόν, θες να μάθεις κάτι από μένα, θα μάθεις τα ραδίκια ανάποδα. Α, ωραία. Είναι ωραία. Θα ήθελα να μείνω στην αμάθεια. Είναι μια πασίγνωστη παράσταση αυτή, τα ραδίκια ανάποδα, του Γιώργου Γαλίτη. Ο Γιώργος Γαλίτης έρχεται και μας φέρνει αυτό το έργο για 10η φορά. 10 φορές έχει ανεβάσει το έργο αυτό με τεράστια επιτυχία. Και φέτος είπε θα το ανεβάσω έτσι για 10 παραστάσεις, αλλά τελικά παράταση στην παράταση, θα παιχτεί και μέχρι τέλος Μαΐου και βλέπουμε. Είναι ένα έργο που το έχει γράψει ο ίδιος, είναι εξαιρετικό και είναι το παράδοξο ότι γελάς με επικίδιους. Α, ναι. Επικίδιους που του... Ναι. Ναι, ναι. Είναι οι επικίδιοι 13 προσώπων διαφορετικών, που ο καθένας έχει κάτι να πει. Πέρα από τα γέλια που αναγκαστικά σχεδόν σου έρχονται, είναι τόσο αστεία δοσμένη η μονόλογη αυτή, η επικίδια αυτή. Είναι ένα εξαιρετικό σκηνικό. Δεν ξέρω αν βλέπεις εδώ, βλέπεις που ήταν ναι. Στην προηγούμενη φωτογραφία, ήταν τα ανθρωπάκια. Θέλω να πω, κάνω μια μικρή παρένθεση, ότι το Γαλίτη, στην παράσταση, εγώ του έβγαλα το καπέλο. Ποια ήταν πριν 2 χρόνια, ήταν καταπληκτικός. Οι άντρες έτοιμοι για άντρες με τα όλα τους. Όχι. Που έκανε καταπληκτικά, νομίζω ότι έπαιζε με το Σπύρο ή όχι. Έκανε έναν χαζό, ένα της οικογένειας που τον κοροϊδεύανε, έπαιξε απίστευτα, έπαιζε το ρόλο του και υποκλήθηκα, λέω, είχα πει στο Σπύρο, λέω, είναι απίστευτος ο ηθοποιός αυτός. Όντως, δεν τον είχα ξαναδεί στο θέατρο. Ο Γαλίτης έχει πολύ μεγάλη γκάμα και ευκολία μέσων πάνω στη σκηνή. Αλλάζει πολύ εύκολα τη φωνή του. Ναι. Αλλάζει πολύ εύκολα τη στάση του σώματός του. Τώρα εδώ παρουσιάζει, ας πούμε, 13 επικίδιους, είναι 13 διαφορετικοί χαρακτήρες. Και νομίζεις κάθε φορά ότι βλέπεις άλλον άνθρωπο στη σκηνή, ενώ είναι ο Γαλίτης. Είναι πάρα πολύ καλός. Θα θυμηθώ αυτή την παράσταση που τον έχω δει και έπαθα πλάκα. Με το Σπύρο έχει παίξει τα τελευταία 3 χρόνια. Δεν σου έχετε κάτι. Δεν η τελευταία του παράσταση που τον είδες εσύ. Το Γαλίτη, τον είχα δει αυτό στο Άντρες με τα όλα τους. Στο Βέμπο. Είχαμε πάει μαζί. Όχι. Το έχω δει 3 φορές και δεν θυμάμαι. Όχι, στη μία έχω πάει σίγουρα με τον Σπύρο και τις άλλες 2 με φίλους που τους πήγα να δούνε. Μάλιστα. Με τον τέτοιο, με τον Αντώνη τον Λουδάρο, σε αυτό το έργο. Όχι. Αλλού. Όχι. Τον έχω δει σε ένα έργο που ήτανε μνηστήρας ή αγαπητικός κάποιας. Δεν το έχω δει εγώ. Δεν το έχεις δει εσύ. Θα το θυμηθώ. Δεν λοιπόν, πήγαμε μαζί. Δεν πήγαμε πάρα πολύ ωραία. Πάμε να πούμε αλίμονο στους νέους, νομίζω. Βέβαια, έπαιζε ο Σπύρος. Μην με τρελάνεις. Ναι. Το αλίμονο στους νέους είναι. Ναι. Υποκλήθηκα. Ναι. Δεν υπήρχε ο άνθρωπος αυτό. Εγώ δεν τον είχα ξαναδεί σε θέατρο. Λέω του Σπύρου, τι ηθοποιάρα, τι καταπληκτικός που είναι. Είναι εξαιρετικός. Παιδί μου, μεταλλάσσεται, είναι τρομερό. Πάμε να πούμε που είναι και τι και πώς. Θέλω να πω και το εξής για το Γαλίτη. Εγώ είχα μια λανθασμένη εντύπωση για τον ηθοποιό Γαλίτη, που την είχα σχηματίσει μέσα από κάποιες σειρές της τηλεόρασης, πολύ παλιές, που τον είχα δει έτσι αποσπασματικά και δεν μου πολύ άρεσε. Όταν τον είδα λοιπόν στο θέατρο πριν
καμιά 7-8 χρόνια, δεν θυμάμαι, πάλι σε αυτή την παράσταση, στα Ραδίκια ανάποδα. Πήγα μετά και του είπα συγγνώμη για την εντύπωση που είχα για εσάς. Δηλαδή, ντράπηκα τόσο πολύ που είδα έναν τέτοιο υπέροχο ηθοποιό, έναν τέτοιο υπέροχο άνθρωπο. Και εγώ είχα μια τόσο λανθασμένη εντύπωση. Και πήγα, σου λέω και του τόπα. Είναι εξαιρετικός, είναι πάρα πολύ ευγενικός, είναι υπέροχος, κάνει υπέροχο παιχνίδι με το κοινό. Και εδώ, αν δεις, έχω τραβήξει πλάνα, γιατί κάνει κάτι εξαιρετικό στο τέλος της παράστασης. Βγαίνει έξω ενώ καταχειροκροτείται και στέκεται στην έξοδο της αίθουσας και χαιρετάει τον κόσμο διαχειραψίας. Όλους και βγάζει και με όποιον του ζητήσει φωτογραφία. Μπράβο, και μάλιστα έχει και την ειδικότητα εκεί, τάκ, με το, παίρνει το τηλέφωνο, εγώ λέει θα σας βγάλω, τσακ. Α. Με όλους, με όλους, με όλους. Μπράβο, εξαιρετικότατος. Και καλή επιτυχία. Πάμε να πούμε λίγο. Εξαιρετικότατος. Είναι στο θέατρο Αργό, στο Μεταξουργείο. Είναι Σάββατο και Κυριακή. Μέχρι τέλος Μαΐου θα πάει αυτή η παράσταση και μην τη χάσετε. Μην τη χάσετε και γιατί πρέπει να πάμε να τη δούμε και εμείς να το δω ίδιος, και σε κάτι άλλο. Αν δεν δείτε τα Ραδίκια ανάποδα, θα δείτε τα Ραδίκια ανάποδα. Αν δεν δείτε τα Ραδίκια ανάποδα, πάει να πει ότι μετά το break θα μας συναντήσετε και πάλι. Για εσάς που θέλετε να κόβετε τα πάντα στο λεπτό, ήρθε το επαναστατικό μίνι κλαδευτικό αλυσοπρίον οχυρός, επαναφορτιζόμενο με δύο πανίσχυρες μπαταρίες 20V 4A. Το βαλιτσάκι περιλαμβάνει δύο μπαταρίες, φορτιστή, μπουκαλάκι λίπανσης και το πριόνι. Και δώρο, μία λάμα και μία αλυσίδα αξίας 25 ευρώ. Όλα αυτά από 168 ευρώ μόνο 69 ευρώ. Και δώρο τα έξοδα αποστολής. Τηλεφώνησε τώρα και κάνε την παραγγελία σου. www.dreamhouse.com.gr. Σπυρό. Τι είναι πάλι? Είμαι σε απόγνωση. Θέλω να πετάξω όλα μου τα έπιπλα, αλλά δεν μπορώ να πάρω καινούρια. Να τα πετάξεις, να τα αλλάξεις. Έχεις κυμολία? Τι κυμολία, Σπύρο? Στο σχολείο είμαστε. Α, καλά. Χρώμα κυμολίας All Times της Κοσμοχρώμ. Ειδικό χρώμα τεχνοτροπίας. Χρώμα κυμολίας All Times της Κοσμοχρώμ. Πώς δεν το σκέφτηκα? Και εσύ, μην κάθεσαι, έχεις φαντασία. Πάρε χρώμα All Times της Κοσμοχρώμ και ξεκίνα! Είπαμε, όλα τα έχει η Κοσμοχρώμ. Θέλεις η μπαταρία σου να έχει δύναμη και αντοχή? Μπαταρίες by Γεωργόπουλος. Tiger, Thunder και GC by Γεωργόπουλος. Μπαταρίες φωτοβολταϊκών, αυτοκινήτων, μηχανημάτων, σκαφών, μοτό, UPS, Start Stop. Τηλεφωνικό κέντρο 210-5757-706 και για όλη την Ελλάδα www.gcbattery.gr με την εγγύηση by Γεωργόπουλος. Αλλάξαμε θέση, μου αρέσει, μου αρέσει. Ήρθα εδώ έτσι πιο κοντά γιατί έχουμε τώρα τροφή για σκέψη και πρέπει λίγο να εντρυφήσω έτσι λίγο στο θέμα και θέλω λίγο να είμαι λίγο ειδησιοδημοσιογραφικά. Παρακαλώ. Παρακαλώ κύριε Γκόλια, παρουσιάστε. Τι να παρουσιάσουμε, πρέπει να εδώ πέρα δεν θα με καλωσορίσεις, δεν θα πεις πώς πήγε η εβδομάδα μου. Πώς θα πάει ο εμήνας. Εδώ κοντεύει να τελειώσει, πώς πήγε η εβδομάδα εδώ. Κοντεύουμε να τελειώσει η εβδομάδα, όπως σου λέγει. Okay. Μια χαρά πάει η εβδομάδα σου, δεν έχει πρόβλημα. Okay. Και πολύ καλύτερα πάνε τα Σαββατοκύριακά σου. Λοιπόν, άλλωστε εσύ Σαββατοκύριακο ή μεσοβδόμαδα είναι το ίδιο πράγμα για σένα. Δηλαδή εννοώ δεν αλλάζει. Ο Γιώργος είναι πραγματικά κάθε μέρα Σάββατο. Ή Κυριακή γιορτή και σχόλη να ήταν η εβδομάδα όλη. Mm. Και η εορτή να ήταν η Δευτέρα. Εγώ, όχι, δεν κάθεσαι. Απλά λέω ότι η φιλοσοφία. Λοιπόν, σήμερα μας έχει φέρει τροφή για σκέψη πάλι. Εννοείται κλασικά. Σκεπτόμενοι θα ξεκινήσουμε, σκεπτόμενοι και θα προχωρήσουμε και αμέσως μετά η Αγγελική Κούκουρα κοντά μου. Για δώστε μου παρακαλώ το βίντεο. Αν ποτέ πάρεις κάποια κιλά, οι άνθρωποι θα σκεφτούν ότι τρως πολύ. Αν χάσεις βάρος, οι άνθρωποι θα σκεφτούν ότι είσαι άρρωστος. Αν ντύθεις καλά, θα πούνε ότι δείχνεσαι. Αν ντύθεις απλά, θα πούνε ότι είσαι φτωχός. Αν είσαι σοβαρός, θα πούνε ότι είσαι βαρετός. Αν είσαι αστείος, θα σε πούνε ανώριμο. Ό,τι και αν κάνεις στη ζωή σου, οι άνθρωποι πάντα θα σε κρίνουν. Γι' αυτό, κάνε ό,τι σε γεμίζει και έχει νόημα για σένα.
Γιατί διαφορετικά θα σε ελέγχουν για πάντα οι γνώμες των άλλων. Α, είναι πολύ βασικό αυτό. Πολύ ωραίο. Γιατί με, τίποτα δεν θα είναι ικανοποιημένη. Γιατί πάντα κάποιος θα βρίσκεται να σου λέει κάτι. Το αντίθετο. Ή το αντίθετο ή κάτι. Θα σε κριτικάρει για αυτό που κάνεις. Πας ένα δώρο, βρε, γιατί μου έφερες δώρο, δεν ήταν ανάγκη. Δεν πας δώρο, κοίτα την, ήρθε σε καινούριο σπίτι και δεν έφερε τίποτα. Πας για φαγητό. Το πιο ωραίο παράδειγμα, ναι, έτσι. Ναι, ναι, πας για φαγητό, ένα μωρέ, τώρα δεν ήταν ανάγκη. Πας μόνο για μία βόλτα, κοίτα με, ξεπέταξε με έναν καφέ. Πας, δηλαδή, αφού πάντοτε όλοι μας νομίζω, δεν έχει να κάνει με προσωπική σχέση, με οικογενειακή, με φιλική, με δουλειά, σε όλα τα επίπεδα. Ό,τι και να κάνεις, θα υπάρξει κάποιος θα σου πει κάτι. Τουλάχιστον κάνε αυτό που θες, αφού έτσι κι αλλιώς θα τα ακούσεις, τουλάχιστον να έχεις κάνει αυτό που σε γεμίζει. Εσύ το κάνεις αυτό. Όχι. Και εγώ βρίσκω τον εαυτό μου. Δεν είναι το πρώτο που θα δω πάνω σου να στην πω για το αντίθετο. Δηλαδή, πραγματικά. Εγώ δεν τη λέω. Εγώ καταρχήν με ξέρω ότι εκτός από έναν-δύο ανθρώπου που με το φωτοτζό, όπως ένα σε κατσαδιάζει το πρωί στο βράδυ. Όχι, αλλά για άλλο λόγο, αλλά γενικά είμαι άνθρωπος που με βλέπεις ότι... Εσύ άλλο πράγμα. Ναι, ότι δεν θα στην πω, όχι, δεν θα σου πω το αντίθετο. Όχι, όχι, sorry, τώρα δεν ξέρω τα τηλεοπτικά κλπ. Ναι, 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 φαίνεται. Εσύ κάνεις το αντίθετο. Αν έχεις κάποιον δίπλα που κάποιος τον κριτικάρει ή τον προσβάλλει... θα κάνω πανικό. Πέφτεις πάνω, έλα μωρέ, όχι δεν είναι έτσι. Πέφτεις πάνω, λες και ανοίγεις τα φτερά, ναι, να το τέτοιο. Ναι, δηλαδή, για να το είμαι πραγματικά, ο πάτερ φαμίλια. Αυτό κάνεις εσύ. Ναι. Είναι το εντελώς αντίθετο τέτοιο, γιατί είναι το εντελώς αντίθετο από τη συμπεριφορά που περιέγραψε ο άνθρωπος. Για πάμε να δούμε το επόμενο. Είχα ξεχάσει πόσο ωραία είναι να κοιμάσαι με αυτόν που αγαπάς και πόσο σε ξεκουράζει ακόμα κι αν ο ύπνος είναι δίωρος. Το πρωί εκείνος στις δουλειές του και εγώ το δρόμο της επιστροφής. Στα γράφω όλα αυτά στο σταθμό των τρένων. Πάντα βοηθούν οι σταθμοί. Εγώ ένα ανθρώπινο μπαλόνι φουσκωμένο από συναισθήματα τόσο δυνατά έτοιμο να σκάσει. Ούτε το κλάμα δεν έρχεται για να με βοηθήσει. Και θα με βοηθήσει? Αυτό που θέλω απλά να πω είναι πως η ζωή δεν ξέρεις τι μπορεί να σου γκρεμίσει, να σου θυμίσει και να σου διορθώσει μέσα σε μια στιγμή. Αχ! Και αν δεν είναι αυτό αγάπη, να κοιτάζεις τον άλλον μετά από τόσο καιρό, όπως την πρώτη φορά, να βουρκώνεις και να φιλιέσεις στη μέση του δρόμου, λες και δεν πέρασε μέρα, τότε τι είναι? Κάντε τις στιγμές να μετράνε. Εκδηλώστε τα συναισθήματά σας, μιλήστε στους ανθρώπους. Σημαντικό. Ωραίο το. Βέβαια. Κατάλαβα ότι την άγγιξε το συγκεκριμένο. Διάβαζε μάλλον το γράμμα κάποιας φαν εκεί πέρα. Αυτό τι είναι, ραδιοφωνική εκπομπή είναι που κάνει? Δεν ξέρω, η Σολομού. Δεν ξέρω. Αφού είναι. Ίσως να είναι στο TikTok, να απαντάει, να έχει ένα κανάλι. Α, να έχει είναι κανάλι, θέλω να πω. Α, ναι, ναι, σωστό. Όχι, όχι. Δεν νομίζω να είναι σε κάποιο ραδιόφωνο τουλάχιστον. Όχι, όχι, το όχι, όχι, όχι. Κανάλι είναι. Κανάλι. Η YouTube ή TikTok, έχεις δίκιο είναι. Αλλά είδες ότι φάνηκε ότι το θέμα είναι αγάπη εδώ πέρα βέβαια. Μ' άρεσε η λέξη που χρησιμοποίησε, είμαι ένα συναισθηματικό μπαλόνι έτοιμο να εκραγεί. Και θα συμφωνήσω. Και άλλο ένα ότι είναι πάρα πολύ ωραία η σταθμή των τρένων, έτσι για να κάνεις διάφορες τέτοιες σκέψεις. Ναι, και τώρα τι μου θύμισες, φοβερό πράγμα. Πολλά χρόνια πριν, μπορεί να είναι και 19, ναι, 17, τελευταία φορά που μπήκα σε τρένο και πραγματικά... αυτή η διαδρομή το... σε έκανε για να σκέφτεσαι. Εννοείται, εννοείται. Ναι. Αλλά εδώ φαντάζομαι ότι είναι ο σταθμός του τρένου, ναι, το περίμενε, το έξω, που είσαι στο παγκάκι, που σκέφτεσαι, που βλέπεις τα τρένα να φεύγουν, να έρχονται κλπ. Πάμε στο επόμενο. Αν πιστεύεις στο Θεό, μείνε σε αυτό το βίντεο. Στο αεροπλάνο απολαμβάνεις το ταξίδι σου και είσαι χαλαρός, χωρίς να ξέρεις τον πιλότο, αλλά τον εμπιστεύεσαι. Στο πλοίο, το ίδιο. Δεν γνωρίζεις τον καπετάνιο, αλλά τον εμπιστεύεσαι. Στο λεωφορείο, μπορεί να μην κοιτάξεις καν τον δρόμο, αλλά να είσαι όλη την ώρα στο κινητό σου, αλλά χωρίς να ξέρεις τον οδηγό, τον εμπιστεύεσαι. Άρα η ερώτηση είναι, γιατί δεν είσαι χαλαρός και στη ζωή, αφού γνωρίζεις ότι ο Θεός έχει το πλάνο του για εσένα? Ότι αν προσπαθείς για το καλύτερο και προσεύχεσαι, δεν υπάρχει περίπτωση να πάει κάτι στραβά. Πάρε αυτό το βίντεο σαν υπενθύμηση από τον ίδιο. Ακολούθησέ με, αν σου αρέσει, να ακούς την αλήθεια. Χρησιμοποίησα γιατί το παλικάρι είναι πολύ έξυπνο αυτό που είπε. Μπράβο. Πολύ έξυπνο. Το είδες το παλικάρι. Είναι viral αυτή τη στιγμή στο TikTok. Κυρίως γιατί είναι τόσο νέο παιδί και πολλά και θέματα του είναι γύρω από τα θεία. Όντως, παιδιά, Γιάννη, όντως. Μπαίνουμε στο αεροπλάνο, ξέρουμε εμείς τον πιλότο. Ποτέ.
Πάμε μια το χαρά. Καράβι, το τρένο, στο καράβι. Και ωραία, και τι ωραία περνάμε. Και πάμε να φάμε το σάντουιτς, να πιούμε το ποτό. Το λεωφορείο που σου λέει. Και ξέρουμε εμείς να μας βλέπουν. Είσαι με το κινητό. Έτσι. Στο λεωφορείο που δεν έχω μπει, αλλά που μπαίνουν και βλέπουμε το κινητό και μιλάνε. Δηλαδή, πραγματικά. Είναι πολύ ωραίο αυτό που είναι. Είναι πολύ μπράβο έξυπνο, στο πολύ νεαρό. Και πολύ μπράβο και που το σκέφτηκε. Μπράβο και που το επικοινώνησε. Και που το συνέδεσε κιόλας με την προσευχή και την πίστη στο θείο. Μα έτσι, δηλαδή, μιλάω. Πραγματικά, εγώ του βάζω το καπέλο. Κυρίως γι' αυτό τον επέλεξα το συγκεκριμένο κομμάτι. Συν το ότι είναι πολύ έξυπνο αυτό που είπε, όντως. Πάμε, επόμενο. Παρακαλώ. Πολλή ανάλυση οδηγεί στην παράλυση. Και η βαθιά ενδοσκόπηση οδηγεί στη ψυχική υπερκόπωση. Γιατί όσο περισσότερη ενέργεια αφιερώνεις στη σκέψη σου, τόσο λιγότερη ενέργεια σου μένει για τις δράσεις σου. Και όσο περισσότερο χρόνο αφιερώνεις σε αυτό το πανίσχυρο όργανο που ονομάζεται μυαλό, τόσο λιγότερο χρόνο αφιερώνεις στη ζωή που πραγματικά μπορείς να βιώσεις και να νιώσεις. Και όλο αυτό καμιά φορά μας συμβαίνει στην προσπάθειά μας να αποκτήσουμε τον πλήρη έλεγχο των πραγμάτων. Με αποτέλεσμα όμως να χάνουμε την ευχαρίστηση που βρίσκαμε σε δραστηριότητες και γενικότερα στον κόσμο που μας περιτριγυρίζει. Γι' αυτό καμιά φορά απόλαυσε και τον έξω κόσμο. Ακολούθησέ με για καθημερινές συμβουλές αυτοβελτίωσης. Μάλιστα. Ναι. Ζούμε, οι περισσότεροι ζούμε για να ζούμε. Χωρίς να ζούμε. Και... γιατί κάνουμε τα πάντα για να πρέπει αυτά που πρέπει και αυτά που θα μας πούν μπράβο και αυτά και αυτά και αυτά και τελικά δεν ξέρω να κάνουμε αυτά που θέλουμε. Χωρίς να υπάρχει σύνδεση με τους γύρω. Δηλαδή αυτό είναι το ένα μεγάλο θέμα. Δεν υπάρχει σύνδεση με τους γύρω, με το περιβάλλον γύρω. Χάνουμε καθημερινές στιγμές ευχαρίστησης, παιχνιδιού, σχέσεων κλπ. Ναι, αυτό είναι ο ορισμός του ζούμε απλά. Ζούμε. Τίποτα για να άλλο. Υπάρχουμε. Μάλλον δεν ζούμε, υπάρχουμε όπως ναι, υπάρχουμε, σωστό. Δεν είναι το ζούμε. Έχεις δίκιο το δω. Άλλο το ζω, άλλο το υπάρχει. Σωστό, σωστό. Και το τραπέζι υπάρχει εδώ, αλλά δεν ζει. Σωστό, σωστό. Πάμε τώρα να δούμε το επόμενο. Basically, three things that you should stop doing immediately if you want to be happier. Number one, you have to stop regretting the past. There's nothing you can do about it. Don't forget the past. You can learn from it and get better from it so you don't make the same mistakes, but you got to stop regretting the past. Number two is stop worrying about the future. Psychologists have found that 85% of what you worry about on a daily basis will never happen. That's a waste of your energy. That's a waste of your time. And then number three, stop looking for your happiness in other people. Other people cannot make you happy. It is absolutely impossible. Happiness is 100% an inside job. Είπε τα τρία σημαντικότερα πράγματα για την ευτυχία. Σταμάτα να κοιτάς πίσω, στο παρελθόν. Δεν πρόκειται να σε βοηθήσει. Ναι, το κοιτάς σαν ένα σημείο αναφοράς. Ναι. Σταμάτα να αγχώνεσαι συνέχεια για το μέλλον. Αυτό και αν είναι αλήθεια. Είπε ότι το 85% μελέτες πραγματικές έχουν αποδείξει ότι το 85% από αυτά που φοβάσαι ότι θα γίνουν στο μέλλον δεν γίνονται. Το 85% είναι μεγάλο ποσοστό. Όλοι. Υπάρχει ένα 10-15% από όλα όσα φοβάσαι που πρόκειται να γίνει. Και τρίτο και σημαντικότερο είναι ότι σταμάτα να εξαρτιέται η ευτυχία σου από άλλους, από τρίτους. Η ευτυχία σου είναι δική σου υπόθεση. Είπε τρία πράγματα σε ένα απίστευτο τέτοιο. Πολλές φορές τρώμε πάρα πολύ χρόνο. Για αυτό που μπορεί να γίνει, μη έχοντας δώσει λύση σε αυτό που γίνεται, αλλά και μη ξέροντας αν θα φτάσουμε εκεί για να γίνει. Έτσι. Δηλαδή, λέμε, πω πω και αν στα 50 μου δεν έχω πάρει αυτό το σπίτι ή με την πισίνα, αλλά το πρώτο που πρέπει να ρωτήσουμε είναι, πω πω να είμαι καλά και να ζω στα 50 μου. Έτσι. Γιατί κανείς δεν ξέρει. Άρα αγχωνόμαστε για κάτι που δεν ξέρουμε. Έτσι, έτσι. Εδώ δεν ξέρουμε αν θα είμαστε εμείς. Θα ξέρουμε τα γεγονότα. Άρα ζήσε το σήμερα, δεν είπα να αμελείς το αύριο, να μην είσαι δηλαδή μόνο το σήμερα και δεν σε νοιάζει θα γίνει αύριο, γιατί τότε φτάνεις σε ένα σημείο που δεν οργανώνεις τη ζωή σου. Σωστό. Γιατί και οι άνθρωποι που κοιτάνε μόνο τώρα, έλα τι θα κάνουμε μέχρι τις 10, άστο μωρά 11, τελικά μένουν στο κενό. Γιατί δεν έχουν κάνει κανένα πλάνο για τη ζωή τους. Αλλά όχι όμως να κάνεις αυτοσκοπό. Τι θα κάνεις στα 70, όταν στα 40, ακόμα δεν έχεις ολοκληρώσει αυτά που πρέπει να κάνεις στα 40. Πάμε, έχουμε και άλλο βίντεο. Α, δώστε με. Αγαπώ σημαίνει το ξέρω τον άλλον, ξέρω τι αντέχει και πόσο αντέχει.
Δεν είναι δυνατόν τον άλλον να τον αγαπήσω χωρίς να τον γνωρίσω. Όταν αγαπώ, ερευνώ. Όταν αγαπώ, πορεύομαι μέσα στη ζωή του άλλου. Προσπαθώ να μάθω, να γνωρίσω. Ξέρω τι μπορεί, ξέρω τι δεν μπορεί, ξέρω τι αντέχει, ξέρω τι δεν αντέχει. Και γι' αυτό σέβομαι τις αντοχές του άλλου. Αυτό κάνει ο Θεός. Σέβομαι την αντοχή του άλλου. Αυτό είναι αγάπη. Αυτό είναι αγάπη. Μερικές φορές βλέπετε, η δική μου η αγάπη τι λέει. Λέει, όχι, ο άλλος πρέπει να φτάσει εκεί που είμαι εγώ. Πρέπει να ανέβει στο ύψος που είμαι εγώ. Πρέπει να καταλάβει αυτό που καταλαβαίνω εγώ. Πρέπει να ζήσει αυτό που ζω εγώ. Και έρχεται ο Χριστός μας και μας δείχνει κάτι άλλο. Να σέβεσαι, να υπολογίζεις, να μετράς, να ζυγίζεις τον άλλον. Γι' αυτό η αγάπη είναι η τέχνη των τεχνών. Και μόνο μέσα από την αγάπη μπορείς να μεταμορφωθείς και να μεταμορφώσεις. Τα είπε όλα. Δεν, εντάξει, okay. Δεν νομίζω. Η αγάπη νομίζω είναι η τέχνη των τεχνών. Ή άλλως δηλαδή, δεν είναι τυχαίο που και πάρα πολλά τραγούδια έχουν αυτό. Η αγάπη όλα τα νικά. Ναι, απίστευτο. Η αγάπη όλα τα υπομένει, η αγάπη όλα τα νικά. Και επίσης ξέρει και σέβεται τις αντοχές του άλλου. Είπε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Και βεβαίως δεν μπορεί να λες ότι αγαπάς κάποιον όταν δεν τον ξέρεις, όταν δεν τον ζεις, όταν δεν τον μαθαίνεις. Σωστό. Κατάλαβες. Κάποιον που αγαπάμε, φροντίζουμε να τον μάθουμε, να τον καταλάβουμε, να ξέρουμε τα σύν του, τα πλήν του, γιατί αλλιώς πώς θα του σταθούμε, πώς τον βοηθήσουμε. Δηλαδή, αγαπώ κάποιον, αλλά δεν ξέρω αν είναι καλά. Μα άμα δεν ξέρεις αν είναι καλά, δεν τον αγαπάς. Πάμε να δούμε και το τελευταίο. Το φλερτ της εποχής μου ήταν ένα τριαδάφινο που πρόσφερε ο σύζυγος στη γυναίκα του με την καρδιά του, όχι έτσι πόλε. Περιμέναμε ένα γράμμα από τον άντρα μας, ο οποίος πράγματι μας το έδινε με την καρδιά του. Με ένα φιλί στο μάγουλο κοκκίνιδο θυμάμαι. Ντρεπόμουν. Είναι τώρα. Δεν του δίνουν και παίρνουν η αξία του φιλίου. Εγώ ήθελα με αυτό να σας αφήσω, ενώ τώρα δεν του δίνουν και πολύ αξία του φιλίου. Αυτό, εγώ δεν θέλω να το σχολιάσω, τον πιω στα κλάματα. Ναι, ούτε εγώ. Μπράβο στη Γιαγιούλα. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιώργο Γκόλια. Ανανεώνω το ραντεβού μου για μέσα στη βδομάδα. Έχουμε πάρα πολύ ωραία θέματα. Πάω σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφω με Αγγελική Κούκουρα. Στις θέσεις σας παρακαλώ. Σπυρό. Τι είναι πάλι? Είμαι απογοητευμένη. Μια φορά είπα και εγώ να πάω για τένις και τα γήπεδα ήταν χάλια. Δηλαδή? Ήταν διαλυμένα τα δάπεδα. Και τι στεναχωριέσαι, βρε κουτό. Πες τους να βάλουν Tartan System της Κοσμοχρόμ και τα γήπεδα θα γίνουν πάλι καινούρια. Στο τένις. Και στο τένις και στο μπάσκετ και στα προάβλια των σχολείων. Πιστοποιημένο σύστημα βαφής αθλητικών δαπέδων. Αυτή είναι η λύση. Tartan System της Κοσμοχρόμ και φύγαμε για παιχνίδι. Είπαμε, όλα τα έχει η Κοσμοχρόμ. Θέλεις η μπαταρία σου να έχει δύναμη και αντοχή? Μπαταρίες by Γεωργόπουλος. Tiger, Thunder και GC by Γεωργόπουλος. Μπαταρίες φωτοβολταϊκών, αυτοκινήτων, μηχανημάτων, σκαφών, μοτό, UPS, Start-Stop. Τηλεφωνικό κέντρο 210-5757-706. Και για όλη την Ελλάδα, www.gcbattery.gr. Με την εγγύηση by Γεωργόπουλος. Thank you.
Για εσάς που θέλετε να κόβετε τα πάντα στο λεπτό, ήρθε το επαναστατικό μίνι κλαδευτικό αλυσοπρίον οχυρός, επαναφορτιζόμενο με δύο πανίσχυρες μπαταρίες 20 V 4 A. Το βαλιτσάκι περιλαμβάνει δύο μπαταρίες, φορτιστή, μπουκαλάκι λίπανσης και το πριόνι. Και δώρο, μία λάμα και μία αλυσίδα αξίας 25 ευρώ. Όλα αυτά από 168 ευρώ μόνο 69 ευρώ. Και δώρο τα έξοδα αποστολής. Τηλεφώνησε τώρα και κάνε την παραγγελία σου. www.dreamhouse.com.gr. Αλέξανδρος Πετρίδης, παρόν. Στο μάθημά μου είμαι παρόν. Αγγελική Κούκουρα, ήρθε καθηγήτρια, παιδιά. Σας παρακαλώ όλοι. Μολύβι και χαρτί και στυλό και γόμα. Και καθίστε όλοι, γιατί τώρα, όχι δεν θα απαγγείλω, τώρα θα σας πω φράσεις και λέξεις που έχουν διαχρονική σημασία και που τις χρησιμοποιούμε ακόμη και σήμερα. Έχουν τις ρίζες τους στην αρχαία Ελλάδα και στο Βυζάντιο. Αλλά επειδή οι άνθρωποι είμαστε πάντοτε οι ίδιοι, δεν αλλάζουμε, έχουμε τους ίδιους φόβους, τις ίδιες ανησυχίες, τα ίδια πάθη, τις ίδιες ελπίδες. Και έτσι είναι διαχρονικές και σήμερα. Πάμε λοιπόν να δούμε διαχρονικές φράσεις και λέξεις κατά το πέρας των χρόνων, με την ίδια όμως σημασία. Με την ίδια όμως σημασία, ακριβώς. Παρακαλώ. Ας ξεκινήσουμε από την αγαπημένη σου ιστορία, λοιπόν. Τα παραμύθια της Χαλιμάς. Αυτό δεν μου έχεις ζητήσει. Ναι, στο είπα την άλλη φορά. Ναι. Θα ξεκινήσουμε με τα δικά σου τώρα, έτσι. Ωραία. Και όταν κουραστεί το μάθημα, σταματάμε. Έτσι, εντάξει, πάμε, ξεκίνα και άμα κουραστώ στην κυρία, θέλω να βγω έξω από το άλλο. Ακριβώς, ναι. Θα κάνουμε, έχει πολλές τέτοιες λέξεις και φράσεις. Θα κάνουμε και άλλο μάθημα, δεν τελειώνουμε. Καλά, εννοείται. Έτσι. Εννοείται. Λοιπόν, κάποτε στην Ανατολή ζούσε ο Χαλίφης Σαχριάρ. Αυτός λοιπόν, επειδή η γυναίκα του τον είχε απατήσει, τη σκότωσε για να την τιμωρήσει. Και από όλο αυτό που του δημιουργήθηκε, από όλη αυτή τη στεναχώρια και από την προδοσία, αποφάσισε κάθε βράδυ να κοιμάται με μια γυναίκα, να την παντρεύεται και να τη σκοτώνει. Μάλιστα. Αυτό λοιπόν το άκουσε η κόρη του Βεζίρη, η Χαλιμά, και αποφάσισε να δοκιμάσει την τύχη της λοιπόν. Έτσι πηγαίνει στο Χαλίφη Σαχριάρ το πρώτο βράδυ και άρχισε να του λέει μια ενδιαφέρουσα ιστορία. Ένα παραμύθι δηλαδή. Μια γοητευτική ιστορία, έτσι και παράδοξη. Και αυτό κράτησε όλη τη νύχτα. Και πρωτού ξημερώσει, είχε τελειώσει ήδη την ιστορία την πρώτη και είχε ξεκινήσει και την επόμενη. Ο Χαλίφης λοιπόν. Ξεχάστηκε. Ξεχάστηκε και έχοντας έτσι ένα υπέρμετρο ενδιαφέρον για να μάθει τι θα γίνει στην πορεία της ιστορίας με την επόμενη, στην επόμενη ιστορία, αποφάσισε να της χαρίσει τη ζωή. Η πανέξυπνη όμως Χαλιμά. Και γλαφυρή και παραστατική, βέβαια, έτσι, γιατί είναι και αυτό που μετράει. Σαφώς. Δεν χρειάζεται μόνο να σε έξυπνε. Για να τον παρασύρει. Για να τον παρασύρει. Αυτό έγινε χίλιες και μια νύχτες. Α. Γι' αυτό λέμε τα παραμύθια της Χαλιμάς, λέγεται χίλιες και μια νύχτες. Γι' αυτό, Γιάννη, λέμε, μου άρχισε τα παραμύθια της Χαλιμάς. Λέει να με παρασύρει, να με μπερδέψει. Αυτό είναι το ιστορικό υπόβαθρο, ας πούμε, το μυθικό υπόβαθρο της ιστορίας. Αλλά πώς το λέμε όμως και πώς το χρησιμοποιούμε. Το χρησιμοποιούμε για μεγάλα λόγια του και υποσχέσεις. Του αέρα. Ναι, ακριβώς του αέρα, όπως το είπες, τα οποία είναι έτσι δύσκολα και ανέφικτα να τα πιστέψει κανείς. Και που όμως το καταφέρνεις. Γιατί αυτό το κατάφερε στην ουσία. Αυτή το κατάφερε, αλλά πώς το χρησιμοποιούμε. Αυτή το κατάφερε. Εμείς το χρησιμοποιούμε ότι για ό,τι και να μου λες, δεν σε πιστεύω. Δεν σε πιστεύω, ακριβώς. Ναι. Ναι. Και επίσης λένε και κάποιοι, τι είναι αυτά τα παραμύθια που μας λέει, τα παραμύθια του Hans Christian Andersen. Έχουμε μιλήσει γι' αυτόν, έτσι. Καλά, όχι, εγώ δεν θα τον έλεγα για αλλά όλο αυτό. Αλλά σε αρέσει τα παραμύθια της Χαλιμάς. Τα οποία είναι πολύ δημοφιλή στην Ανατολή. Και υπάρχουν πολλά βιβλία και πολλές ιστορίες. Μάλιστα. Από αυτό. Λοιπόν, τι άλλο μου ζήτησε στην οικογένεια Χωραφά. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτό τώρα, να σου πω από τι βγαίνει. Δεν υπάρχει κάποια φράση, κάποια λέξη, κάποια οικογένεια. Βγαίνει από μια ελληνική ταινία του 1968, στην οποία είναι πρωταγωνιστές η Μάρο Κοντού και ο Αλέκος Αλεξανδράκης, η οποία είναι μια πολυπληθής οικογένεια. Και αφού η οικογένεια ετοιμάζεται να φέρει στον κόσμο το 10ο παιδί της, τελικά. Βγαίνουν τρίδημα αυτά. Oh. Λοιπόν, και πάμε στα 13. Αυτή η ταινία δηλαδή δείχνει αυτό το καθημερινό αγώνα της επιβίωσης της οικογένειας, αλλά θέλει να τονίσει και τη μάστιγα της εποχής που οι φτωχές οικογένειες αναγκάζονταν, λόγω των συνθήκων, να δώσουν για υιοθεσία τα παιδιά τους.
σε πιο πλούσιες οικογένειες. Βέβαια, εμείς στις μέρες μας το χρησιμοποιούμε όταν κάτι είναι υπεράριθμο. Υπεράριθμο, έτσι. Και είναι πάρα πολλά έτσι. Άτομα. Και λες, θα έρθω εγώ, ακριβώς. Θα έρθω με δύο φίλους κτλ. Κάπου 8 άτομα και σου λέω, τι είναι αυτό, καλή οικογένεια, χωραφά. Ακριβώς. Εκεί το χρησιμοποιούμε. Εκεί το χρησιμοποιούμε, ακριβώς. Όμως βγαίνει από την ταινία στην ουσία, δεν υπάρχει κάτι άλλο δηλαδή. Γιατί ναι, ότι είναι πολυπληθής η οικογένεια και τα άτομα είναι πολυπληθή. Ορίστε. Τέλειο. Λοιπόν, κάτι άλλο τώρα. Έφαγε χιλόπιτα. Από πού βγαίνει, ξέρεις. Το ξακούσε. Το είχαμε πει λίγο κάποια στιγμή. Δεν το είχαμε πει αυτό. Εσύ τα θυμάσαι και όλα. Δεν αυτό. Το είχαμε πει, δεν θυμόμαι. Το έχουμε πει για τη χιλόπιτα. Όταν κάποιος είναι κάποτε, κάποιοι κομπογεννήτες, έτσι δηλαδή πρακτικοί θεραπευτές, όταν κάποιος ήταν έτσι αθεράπευτα ερωτευμένος, του έλεγε να φάει ένα χυλό από σιτάρι ψημένο στο φούρνο με διάφορα μπαχαρικά. Ναι, κάπου. Επί τρεις μέρες, νηστικός, χωρίς να φάει τίποτα άλλο. Και από τότε βγήκε και έφαγε χυλόπιτα. Για αυτούς που δηλαδή έμεινε νηστικός. Ναι, για αυτούς που αγαπούσαν ουσία. Χωρίς ανταπόκριση. Όχι, έτρωγε αυτή τη. Ναι, δεν σε έπιανε αυτό ναι, τώρα. Ναι, δεν σε έπιανε. Το άλλο τώρα, μας έπρεξε το σηκώτη. Αυτό το έχεις ακούσει. Ναι. Δεν το λέμε. Και το έχω ακούσει και το ζω καθημερινά. Και το ζεις καθημερινά. Και το λέω σε όλους. Ή λέμε μου χαλάς το σηκώτη. Ή επίσης λένε, έχεις ακούσει που λένε έκανε καινούργιο σηκώτη από τα γέλια. Ναι, αυτό ναι. Ναι. Αλλά και το με έπρεξε το σηκώτη. Έτσι, επειδή υπάρχει η φήμη, αλλά και ισχύει κιόλας και επιστημονικά με κάποιο τρόπο, ότι οι ενοχλήσεις και έτσι το στρες και όλα αυτά. Διωγγώνουν το ύπαρ με κάποιο τρόπο. Έτσι. Γι' αυτό βγήκε από την αρχαιότητα αυτή η φράση. Οι αρχαίοι Έλληνες, να ξέρεις, αγαπούσαν πολύ το σηκώτη της αντροφής. Σας αρέσει. Ναι. Και εμένα μου αρέσει πολύ. Μου αρέσει το διγανιτό σηκώτη πάρα πολύ. Ναι, ναι. Πολύ. Και στην Κρήτη συνηθίζεται πολύ. Και πάρα πολύ ωραία παιδιά με φέτα και πατάτες διγανιτές. Ναι. Το αγαπημένο μου είναι αυτά τα τρία. Γιάννη, πείνασα. Σούπερ. Γιάννη, μπες να παραγγείλουμε. Ναι. Σούπερ βλαβερά. Έτσι. Εντάξει, το σηκώτη δεν είναι βλαβερά, δεν είναι και πολύ δυτικό. Έτσι, ποτέ δεν τη γανιτώ. Δεν πειράζει. Να κάνουμε, κάνουμε κάποια στιγμή στη ζωή πρέπει να κάνουμε και την μπαγαμποντιά μας. Πρέπει να την κάνουμε, ναι. Λοιπόν, που λες οι αρχαίοι Έλληνες, Αλέξανδρε, αγαπούσαν πολύ το σηκώτη. Κάνουν πολλές συνταγές γι' αυτό και έκαναν και το εξής. Επειδή αγαπούσαν πολύ και τα ξερά σίκα και τα σίκα γενικά στην αρχαιότητα. Δεν μου αρέσουν καθόλου τα σίκα. Τι αρέσουν, ναι. Και δει στην αρχαία Ελλάδα ήταν δεν ξέρω πολύ γιατί αγαπημένη δεν τρώω στροφή. Άκου, ενώ θα έπρεπε να τα τρώω 10-10. Θα πρέπει να τα τρώω γιατί είναι πολύ, πολύ θρεπτικά. Ναι, δεν ξέρω οι σικές με. Ναι. Δεν ξέρω γιατί. Κι όμως είναι πολύ ωραίο. Και πολύ θρεπτικό. Λοιπόν, άκου τι κάνουν οι αρχαίοι Έλληνες. Τάιζαν τα ζώα τους με σίκα. Γιατί και στα ζώα άρεσαν τα ξερά σίκα. Προζόταν το σηκώτη τους και μετά τα έσφαζαν και τα τρώγανε με αυτό το πρισμένο σηκώτη. Κατάλαβες. Ναι. Πώς έχει βγει η φράση τώρα. Συν Αθηνά και χειρακίνη. Α, ωραία, έτσι σίγουρα τώρα θα μου θύμισες, Γιάννη, ένα βίντεο, το θυμάσαι, από πολύ πολύ παλιά μου εκπομπή που το είχα εξηγήσει. Αυτό πώς το λέμε τώρα, α, το έχεις εξηγήσει, ναι. Ναι, είχα δώσει δική μου εξήγηση, βέβαια, δεν θες να την ακούσει. Ναι, εντάξει, ας μην μας το πεις τώρα. Κρατήστε τώρα. Λοιπόν. Το λέμε για κάποιον που περιμένει ή από τους άλλους ή από το Θεό να του λυθούν ως διαμαγείες με κάποιο τρόπο τα προβλήματα, χωρίς να προσπαθήσει καθόλου. Μάλιστα. Από πού βγήκε αυτή η φράση όμως, από κάποιους μύθους του Εσώπου, που είναι και πάρα πολύ διδακτική, έτσι, και πάντα διαχρονική. Επίσης τώρα ξέρεις τι θυμήθηκα από τους άλλους μύθους. Θέλω να κάνουμε και κάποιους μύθους του Ναστρεντίν Χότζα, που είναι έτσι λαϊκός ήρωας της Ανατολής, σαν το δικό μας έσωπο. Uh-huh. Λοιπόν, που λες, υπήρχε κάποιος ταξιδιώτης, Αλέξανδρε. Δηλαδή αποδίδεται στον έσωπο αυτή η φράση, αλλά αποδίδεται και στον Όμηρο και στην Ευρυπίδη. Από το κοινή το κουνάω, Λέμε, συν Αθηνά και χειρακίνη. Κίνησε τη προστακτική, κίνησε τη χείρα σου. Κίνησε. Κουνήσου. Κουνήσου, δεν λέμε, κάνει αυτό και σε κάτι. Από το ναι. Το θυμάμαι, μου το έχει εξηγήσει τότε ο γιατρός μου καλεσμένο. Σε κάποιο λοιπόν ναυάγιο, υπήρχε κάποιο ναυαγός, κάποιο ταξιδιώτης, και χωρίς να κουνιέται, χωρίς να κολυμπάει, χωρίς να κάνει τίποτα, έκανε παρακλήσει τη θεά Αθηνά και περιμένει να σωθεί. Μα γίνεται αυτό. Όχι. Κατάλαβες. Άμα δεν κουνήσεις και λίγο την ουρά σου που λέμε το χέρι σου. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται να κάτσεις και να περιμένεις όλα. Υπάρχει η άλλη ιστορία. Ένας βοηλάτης, όπως λέγεται στα αρχαία, δηλαδή κάποιος που είχε ένα αμάξι με ευόδια, γιατί το αμάξι οδηγούσαν και ευόδια και άλογα και μουλάρια και γαϊδούρες στην αρχαιότητα και όλα αυτά, έπεσε μέσα στο φαράγγι. Και αφού δεν έκανε τίποτα, περίμενε να βγει το αμάξι από το φαράγγι. Μα γίνεται αυτό, να βγει το αμάξι και τα βόδια, άμα δεν κάνεις κάποια προσπάθεια. Βεβαίως. Και υπάρχει και αυτό θα το διαβάσω. Των τροχών άπτου, τους βοας νίτε, το Θεό εύχου. Ναι, δηλαδή, καλά, εντάξει, αυτό δεν χρησιμοποιούμε. Δηλαδή, και κούνησε τα μάξι και τους τροχούς.
προσπάθησε να σπρώξει τα μόδια. Προσευχήσου και στα Θεό και θα γίνουν άλλα, αλλά μόνο τους δεν γίνονται. Μάλιστα. Η φράση βάρεσε κανόνι, την έχεις ακούσει? Ναι. Ναι. Ότι τελείως έπεσε έξω. Έπεσε έξω, χρεοκόπησε, καταστράφηκε. Σ' αρέσουν αυτά, τα... Αυτό δεν ξέρω. Λέω, σ' αρέσουν αυτά τα θέματα πολύ. Λοιπόν, τι γίνεται όμως, έχει τις ρίζες του στην αρχαιότητα, στην τουρκοκρατία, συγγνώμη, είναι αυτή η φράση, όπου επειδή τα παλιά χρόνια η επικοινωνία δεν ήταν εύκολη και ήταν σχετικά προβληματική, και έτσι λοιπόν, ταξίδευε με δυσκολία, ρε παιδί μου, η πληροφορία εκείνη την εποχή, και έτσι λοιπόν με μια κανονιά μάθαιναν όλη την κατάσταση ότι κάποιος χρεοκόπησε. Έτσι δεν είναι. Αλλά το θέμα δεν είναι ποιος ενημερώνεται όταν γίνεται η χρεοκοπία, αλλά ποιος παίρνει τα σκάγια τη χρεοκοπία, κατάλαβες. Αυτό είναι. Ποιο τον παίρνει μπάλα. Ποιο τον παίρνει μπάλα, ακριβώς. Τι έγινε, τα μαθαίνεις τα μαθήματα μέχρι τώρα? Ναι, καλό, όλα είναι εύκολο. Να πω κι άλλο. Να πω κι άλλο. Ναι, προλαβαίνουμε. Θέλω κι άλλο. Ναι, ωραία λοιπόν. Σε τρώει μύτη σου, λέει. Ξύλο θα φας. Λοιπόν, και αυτή η φράση έχει τις ρίζες στην αρχαιότητα, γιατί πίστευε οι αρχαίοι προσπρόγονοι ότι ο κνησμός, γενικά η φαγούρα δηλαδή, ήταν σημάδι ότι κάτι θα γίνει, δηλαδή ήταν ένα μήνυμα των θεών. Γιατί ήταν μια προειδοποίηση, ρε παιδί μου, τέλος πάντων. Όταν δηλαδή είχες φαγούρα στα πόδια, έλεγε ταξίδι, λέει, θα πας. Όταν είχες φαγούρα στην αριστερή παλάμη, λεφτά, λέει, θα πάρεις. Όταν είχες φαγούρα... Ή δώρα, λέει, θα πάρεις. Όταν έχεις την πλάτη στο λαιμό ή στα αυτιά γρουσουζιά, έτσι. Ναι. Στη μύτη τώρα, ήταν η μεγάλη γρουσουζιά. Και τα παιδιά στην αρχαία Σπάρτη, ας πούμε... Γιατί καλέ. Μα με κοιτάει, μία με κοιτάει και όλο, συγγνώμη. Και όταν έχω φαγούρα σε άλλα σημεία... Τι σημαίνει? Ναι, όταν λοιπόν... Συνεχίζει, δασκάλα. Συνεχίζω εγώ. Όταν στη μύτη λοιπόν έχεις φαγούρα, είχαν τα παιδιά στην αρχαία Σπάρτη, οι δάσκαλοι τους τιμωρούσαν. Και επίσης μια φορά ο Άγιος ο βασιλιάς της Σπάρτης, ενώ είχε πολεμικό συμβούλιο με τους στρατηγούς του, κάποιος στρατηγός έξινε τα αυτή του. Και έτσι αποφάσισε λοιπόν να μην γίνει, να το κόψει το πολεμικό συμβούλιο, γιατί δεν θα πήγαιναν καλά τα πράγματα. Α, μάλιστα. Ναι. Δεν κάνουν ούτε για ζήτο. Αυτό το έχεις ακούσει? Ναι, δεν φτάνει για τίποτα. Ναι. Αυτό από πού έχει όμως, από πού έρχεται, από ποιες είναι οι ρίζες του? Μετά το χρόνο του Όθωνα, όταν άρχισε στην Ελλάδα ο κοινοβουλευτισμός, οι πολιτικοί κατά τις προεκλογικές περιόδους για να ανταγωνιστούν ένας τον άλλον και για να έχουν επιτυχία, επειδή δεν ήξεραν πώς θα πάνε οι προεκλογικές τους ομιλίες, μίσθωναν κάποιους ανθρώπους ώστε να φωνάζουν και να τους επιθυμούν. Αυτό υπήρχε και στην Ιταλία, στην όπερα, και λέγεται κλάκα αυτό. Έτσι, κλάκα και κλακαδόρος. Έτσι. Και αφού τους μάζευαν σε μια λάνα, τους βάζανε και κάνανε πρόβα, και αν κάποιος δεν έκανε γι' αυτό, δεν απέρριπταν από αυτό το εύκολο επάγγελμα. Έτσι, αυτήν που θα φωνάξει ζήτω. Και έχει βγει και από το ιστορικά και από την αδελφή του Χαριλαίου Τρικούπη, που το είπε πρώτη φορά για το Θεόδωρο Δελιγιάννη, τον αντίπαλό του, τον πολιτικό, ότι δεν κάνει ούτε για ζήτω. Αλλά εμείς πότε το λέμε? Για να προσδιορίσουμε κάποιον. Ότι κάτι δεν φτάνει. Ότι κάτι δεν φτάνει. Ότι κάποιος είναι πάρα πολύ λίγο. Πολύ λίγο, ακριβώς. Ναι, ναι, για να υποτιμήσουμε δηλαδή κάποιον. Ότι η μία πολύ εύκολη δουλειά και απλή δεν μπορεί να τα καταφέρει. Βέβαια εκεί πέρα. Ναι, εκεί αυτό το δεν κάνετε για ζήτο. Το χρησιμοποιούσαν ότι δεν μπορείς να φτάσεις ούτε το σκοπό. Εμείς όμως τώρα πάντα το χρησιμοποιούμε κυρίως όταν η ποσότητα είναι λίγη. Ναι, όταν είναι η δουλειά αυτή, όταν μια ευκαιρία δεν έχει, δεν έχει τίποτα, δεν έχει αξία. Ακριβώς. Πάμε να πούμε άλλο ένα για το κλείσιμο. Να πούμε άλλο ένα. Ποιο να πούμε τώρα. Τα σπάσαμε, λέγανε οι Κρήτες. Χωρίσαμε, τελειώσαμε. Οι Κρήτες, όχι. Και τα σπάσαμε ή τα σπάσαμε, διασκεδάσαμε. Ναι. Αυτοί δηλαδή που σπάνε πιάτα και όλα αυτά στην Ελλάδα, στα μαγαζιά και όλα αυτά, στην πραγματικότητα προέρχεται από την αρχαιότητα. Δηλαδή οι αρχαίοι Κρήτες, οι αρχαίοι Μινωίτες, όταν είχαν μια γιορτή την επόμενη μέρα ή ένα γάμο ή κάτι άλλο, μαζεύονταν και έξανε να σπάνε διάφορα λαγίνια, διάφορα κανάτια δηλαδή. Τα σπάγανε ένα-ένα και από εκεί βγήκε η έκφραση «τα σπάσαμε». Τα σπάσαμε. Χρησιμοποιείται και «τα σπάσαμε» όπως λες, ότι τα σπάσαμε μεταξύ μας. Είστε μαζί με την Αγγελική και «τα σπάσαμε». Τα σπάσαμε, ναι. Έτσι λέει, ας πούμε. Οπότε δεν λέμε «χωρίσαμε», πλέον λέμε «τα σπάσαμε». Τα σπάσαμε, αλλά αυτό τώρα εδώ πέρα το χρησιμοποιούμε για τη διασκέδαση. Μάλιστα. Να πούμε άλλο ένα γρήγορο. Άλλο ένα, έτσι, άλλο ένα. Ναι. Ένα χελιδόνι δεν έφερνε την άνοιξη. Α, και αυτό μάλιστα. Μία χελιδόνι νεαρού ποιή. Υπήρχε λοιπόν ένας νεαρός, λέει ο Αίσοπος, ο οποίος ήταν πάρα πολύ σπάταλος και άσωτος
Και αφού ξόδεψε όλη την οικογενειακή περιουσία, πούλησε και τα ρούχα του. Και αφού είχε έρθει άνοιξε, είχε και ένα χιτόνο που ήταν πιο χοντρός και έτσι πιο χειμωνιάτικος. Και μόλις δεν είχε λιγάν έτσι να περνάει, τον πούλησε κι αυτόν. Αλλά δεν που ξαναπιάσανε τα κρύα πάλι, μία χελιδόνη αρούπη. Ένα χελιδόνη δεν φέρνει την άνοιξη. Δηλαδή ένας δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Χρειάζεται η ένωση και η συνεργασία. Σαφώς, και η ομαδικότητα. Και η ομαδικότητα. Αυτή ήταν και η δασκάλα Αγγελική Κούκουρα, η καθηγήτρια για το τελευταίο σήμερα μάθημα. Την επόμενη εβδομάδα και πάλι εδώ, τι ημέρα έχουμε μάθημα θα σας το ανακοινώσω και θα έχουμε και πάρα πολύ ωραίο μάθημα και την άλλη εβδομάδα. Αγγελική μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και πάω εγώ τώρα να σας αποχαιρετήσω, αύριο θα είμαι και πάλι κοντά σας. Φιλιά πολλά, γεια σας.